μπορεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ξορκίζει τις προώρες εκλογές, ωστόσο το κλίμα στην πολιτική σκηνή μυρίζει προεκλογική περίοδο. Το αν η περίοδος αυτή θα είναι μακρά ή αν οι εκλογές θα γίνουν αρκετούς μήνες πριν από το τέλος τετραετίας θα το κρίνει πρωτίστως η οικονομία, όπως παρατηρούν πολιτικοί παράγοντες αλλά και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι δεν τίθεται θέμα προώρης κάλπης, ωστόσο οι πολιτικές κινήσεις της κυβέρνησης δείχνουν ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο. Πολλοί είναι αυτοί που στοιχηματίζουν ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο του 2022 ή λίγο μετά, με την κυβέρνηση επί της ουσίας να ποντάρει στη θετική απόδοση του τουρισμού το καλοκαίρι. Η κυβέρνηση θα έχει μετρήσει ήδη 3 χρόνια διακυβέρνησης και θα βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη λήξη της θητείας της. Το Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να θάψει με κάποιο τρόπο τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Όσον αφορά την πανδημία, η είδηση των 100 και πλέον νεκρών ημερησίως περνά στα ψηλά από το σύνολο των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ενώ όσον αφορά το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, η κυβέρνηση έδωσε κάποια επιδόματα και προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι είναι ένα διεθνές εισαγόμενο φαινόμενο. Η Νέα Δημοκρατία θα πραγματοποιήσει το τριήμερο 6 με 8 Μαΐου το Εθνικό της Συνέδριο, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει ότι δεν αναμένεται να γίνουν εκλογές πριν από το Μάιο. Πιθανό είναι το σενάριο να γίνουν εκλογές μέσα στον Ιούνιο ή ακόμη και τον Ιούλιο, όμως το πιθανό σενάριο είναι ο Σεπτέμβριος ή ο Οκτώβριος.